Μα εκείνη βάδιζε, μέρες ήταν νηστική. Τέσσερις νύχτες άγρυπνη, μα βάδιζε, όλο βάδιζε. Πέρασε πόλεις, πέρασε χωριά, πέρασε χίλια βάσανα και χίλιες αγωνίες, μα εκείνη βάδιζε με το μικρό Μιχαήλ στην αγκαλιά. Ώσπου μια μέρα φτάσανε σε ένα χωριό και η Γρούσα δεν είχε πια ούτε ένα φλουρί να αγοράσει γάλα, ούτε κουράγιο να το κλέψει. Πεινούσε ο μικρός Μιχαήλ και η Γρούσα σκέφτηκε και αποφάσισε πως άλλη λύση δεν υπάρχει. Μη μου θυμώνεις, Μιχαήλ. Δεν θέλω να σ' αφήσω. Μα δεν γίνεται αλλιώς. Μαζί μου θα πεθάνεις από την πείνα. Κι εγώ δεν θέλω να πεινάς. Να, θα σ' αφήσω στην πόρτα εκείνη τη καλύβα. Καλοί άνθρωποι ελπίζω να είναι αυτοί που μένουν μέσα. Χωριάτες είναι. Βλέπω και δυο κατσίκες στην αυλή. Το γάλα πάντως δεν θα σου λείψει. Λυπάμαι, μωράκι μου, που σ' αφήνω. Σ' αγάπησα όλες αυτές τις μέρες που σε είχα στην αγκαλιά μου και πείνασα για να σου βρω λιγάκι γάλα. Τώρα σ' αφήνω εδώ για να χορτάσεις. Κι εγώ, μονάχη μου, θα πεινάσω. Αντίο, μωράκι μου, αντίο. Ποιος είναι? Ποιος χτύπησε, ποιος είναι? Ο Χριστός και η Παναγιά! Ένα μωρό! Άντρα, μη άντρα! Έλα να ειδείς, ένα μωρό! Τι είναι αυτό μου! Μωρό δεν βλέπεις! Τι μωρό! Μωρό, μωράκι, μωρουδέλι! Οχοχο, το καημένο! Γελάει άντρα που το βλέπεις! Και γιατί γελάει? Γελάει γιατί σε βλέπει! Γελάει το καημένο. Γελάει και βλέπει εσένα. Πού πεπέ, μίλα του και εσύ δε. Γεια σου, μωρό, γεια σου. Τι χαζόρετε, άντρα μου είσαι. Τι πώς δεν σου απαντήσει το μωρό, ξέρει να μιλάει. Μου πάω, γεια. Το ξέρει να μιλάει το μωρό. Ξέρω εγώ. Τα μωρά ούτε ξέρουν, ούτε να μιλάνε, ούτε να περπατάνε. Ό,τι περπατάνε και πώς σε φύγουν, α! Κάποιος το άφησε εδώ στην πόρτα μας. Ξέρω κι εγώ και φαίνεται Αρχοντόπουλο. Είναι χρυσά. Αρχοντόπουλο, ε! Δεν βλέπεις. Τα ρουχαλάκια του είναι όλα με ταξωτά. Με τάξα, ε! Τάξα. Ε, άντρα μου. Τι να το κρατήσουμε, άντρα μου. Πού να το κρατήσουμε? Εδώ στο σπίτι μας. Πα, φυλάκισε να βρούμε τη γυναίκα. Είναι ξέρω εγώ ποιον μου παιδί είναι. Εμείς το χάδι δεν έχουμε. Να το κρατήσουμε για δικό μας. Α, πα. Τραβαδώστε στον παπά και εκείνος ξέρει τι θα του κάνει. Εγώ φυλάδες και πλεξίματα δεν θέλω. Ω, πλακώσαν κιόλας οι φυλάδες. Γρήγορα μες στην καλύβα. Στο, πού πας εσύ, ποια είσαι, το όνομά σου. Πελαγία! Επώνυμο! Σιβαρτζιέ! Τότε που κρατάς τι είναι! Πιπί! Πιπί! Μήπως εννοείς παιδί! Πιπί, ναι! Τι παιδί, αρσενικό ή θηλυκό! Πιπί, όταν λέω πιπί, αλλά τι αρσενικό! Αν δεν ήταν αρσενικό, θα σου πει το συμπάθειο, θα σου λέγα κορίτσι! Και τι μας είναι το παιδί! Δικό μου! Δικό σου! Αυτό από ό,τι βλέπω, φοράει τα ταξωτά ρουχαλάκια. Ενώ εσύ φοράς ρούχα που μένει κατσίκας. Κι αν σου πω ακόμα ότι ο πρίγκιπας Κασπέκη δίνει 2.000 φλουριά σε όποιον του πάει το μόνο την Γιώργη Αποσβήνη, τι θα μου πεις? Α, εγώ δεν ξέρω. Τι ξέρω. Αυτό το μωράκι, προτούρθηκε εσείς, το βήκα κάτι και κάποιος εκεί στην πόρτα μου. Τώρα δεν ξέρω τι είναι. Να ρωτήσουμε και τον άντρα μου. Μέσα είναι στο σπίτι. Ε, άντρα. Καλά. Να έχεις χάρη που έχω καλή καρδιά. Δώσ' μου το μωρό και πήγαινε μέσα να μου φέρεις 100 φλουριά να μην σε κλείσω φυλακή. 100 φλουριά, πού είναι το άνθρωπο έρμη. Δεν έχεις. Ε, πήγαινε φέρε μέσα 12 με 2 κοτόπουλα, 5 εξωγάδες γάλα, κανένα κεφαλοτήρι, καμιά 20 αυγά. Άντε, προχώρα, τρως, μας. Πήγαινε μέσα να το φέρεις. Στάξ, δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Περίμενε, δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Εσύ τώρα μην τα φέρεις. Για πάμε.
μέσα να το πάμε. Περπατάει με το μωρό αγκαλιά. 20 μέρες άγρυπνη, χωρίς φαΐ και σπίτι. Στρατιώτες, και εκείνη ψάχνει για φωλιά σαν το φτωχό σπουργίτη. Φτάνει σε ένα βουνό, σκληρό, ψηλό, πώς να περάσει απέναντι. Ένα γεφυράκι παλιό από σκηνή, όμως η πίστη της μεγάλη, πρέπει να σώσει το παιδί. Η γρούσα προσπαθεί και να τα καταφέρνει. Περνάει το γεφυράκι και φτάνει στο σπίτι του αδελφού της. Μα εκείνος είχε γυναίκα κακιά, γλωσσού και σκληρή. Πάμε. Δεν ξέρω γυναίκα, πάνω εδώ. Τι να τη βουρτάς, τον δικιά μου, σαν, για σώπα, για σώπα, για σώπα, να φάνεις ποιος είναι, για να πας εκεί στον αχυρώνα, πήγε μια κότα και γεννάει, με λες και να πω, μπορεί να τα καταπιούμε σκέτα. Θα πάω, περίμενε. Μπορούσα. Λαβρέντι. Έλα. Έλα μέσα, λεπούλα μου. Φαίνεσαι κουρασμένη. Κάτσε. Τι να πας. Για έλα πάει αυτή, ωραία. Μπορούσα. Για έλα Λαβρέντι αυτή. Η αδελφούλα μου γυναίκα. Η αδελφούλα μου. Δεν είναι σαν να περνάει για κάτω στο παλάτι. Πώς βρέθηκες εδώ. Φαίνεσαι πολύ κουρασμένη, αδελφούλα μου. Πόσες μέρες περπατάς. Εσύ έχεις και παιδί, βλέπεις.
δηλαδή. Σώπα γυναίκα, δεν ήταν δικό τη. Κάπου το βρήκε το φουκαριάρικο και. Δικό μου είναι. Δικό σου. Και ο άντρας που είναι. Είναι στον πόλεμο, φαντάρο. Παντρεύτηκε, γρούσα. Ναι, δηλαδή. Αυτά είναι. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά. Κι αν ο φαντάρος δεν γυρίζει από τον πόλεμο, τι θα κάνεις. Θα γυρίσει, το ξέρω. Γυναίκα! Εμείς είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Ίσα ίσα τα καταφέρουμε, ρε. Και ζούμε οι δυο μας. Γυναίκα! Δεν μας περισσεύουν τα λεφτά να τέλειζουμε. Και εσένα και τον μωρό. Σώπα, γυναίκα! Εσένα σωπάσεις και να το βάζεις καλά στο μυαλό σου. Εδώ μέσα εγώ κάνω κουμάντο. Ορίστε μας έτσι. Πάρτε το τώρα και να πάνε θέσεις και τα βγά από τον αγερόνα. Ας είπατε που θα πάμε σιγά σιγά. Σκοτάσαμε τον κυβερνήτη και πήρε στους δρόμους. Και τι έγινε. Άλλο κυβερνήτη θα έχουμε. Καλό, καλύτερο. Θα φύγει ο κόσμος από τη φτώχεια. Δεν θα πληρώνει φόρο. Κανένας φόρο δεν θα πληρώνει. Τέλος πάντων. Εγώ πάω να γράψω τα χόρτα και περιμένω και το λαβρέντι με τα κουτά. Παίρνει κρυφά τη γρούσα ο αδελφός της και την επάει μαζί με το μωρό σε ένα μικρό υπόγειο δίχως φως. Κάθε πρωί κρυφά ο κυρλαβρέτης φέρνει λιγάκι γάλα στο μωρό να μεγαλώσει, να γίνει λεβέντης. Η γρούσα περιποιείται το μωρό και εκεί μέσα στο σκοτεινό υπόγειο του τραγουδά. Αχ μωρό μου, αχ που να είναι η μάνα σου, σ' άφησε η μανούλα σου και σε πήρε η δούλα σου. Ήσουν αρκοτόπουλο και χρυσά παλάτια, ήσουν αταφερτικό μου και είσαι πια μποράκι δικό. Η γρούσα δεν ξέρει ότι ο πόλεμος τελείωσε και ο ραγωνιαστικός της είναι ελεύθερος και γυρίζει πίσω. Γυρίζω στην πατρίδα μου, γυρίζω στο χωριό μου, τελείωσε πια ο πόλεμος. Κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι ο πόλεμος μόνο συμφορές φέρνει. Πάω να βρω τη γρούσα. Πρωτού φύγω για τον πόλεμο, της το υποσχέθηκα πως θα γυρίσω να την παντρευτώ. Και εκείνη μου υποσχέθηκε πως θα με περιμένει. Πάω να τη βρω. Την ώρα που ο Σίμων Σασάβας τρέχει να βρει τη γρούσα, στην πόλη ο δικαστής Αστακ ετοιμάζεται για τη μεγάλη δίκη. Η Ναταλία που ξέφυγε από τους στρατιώτες, παρατώντας το παιδί, πήγε στη χώρα των εχθρών. Τα πούλησε όλα εκεί. Έρχεται να βρει το δίκιο της, να πάρει πίσω τα πλούτη της και το γιο της. Άντε σοβά, πας έρχεσαι, άντε να αρχίσουμε επιτέλους τη δίκη. Ησυχία παρακαλώ στο ακροατήριο, μη μιλάει κανείς. Η δίκη αρχίζει. Σοβά. Στην διαταγή σας κύριε δικαστά. Αυτός εδώ κυρίες και κύριοι είναι ο βοηθός μου ο Σοβά. Για λοιπόν για λέγε μας Σοβά, τι υποθέσεις έχουμε σήμερα, για διάβαζε. Μάλιστα. Πρώτα-πρώτα έχουμε την υπόθεση του ανάπηρου, που ζητάει αποζημίωση από τον γιατρό. Αναβάλλεται. Ναι. Μετά έχουμε την υπόθεση ενός μάγκα που ζήταγε λεφτά από έναν κλέφτη για να μην μαρτυρήσει ότι τον είδε να κλέφτη. Αναβάλλεται και αυτή, παιδί μου. Αναβάλλεται. Ναι. Μετά έχουμε την υπόθεση ενός... Άστο Σοβά, αναβάλλονται όλες οι υποθέσεις σου λέω. Σήμερα θέλω να ασχοληθώ μόνο με την υπόθεση...
κυρίας Ναταλίας Αμπασβίλη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε δικαστά. Και υποθέσεις που αναπάγονται, πότε θα δικαστούν, κύριε δικαστά? Ναι. Άστες για αργότερα. Ναι, αλλά για πότε περίπου? Άστες για μετά από καμιά δεκαετία χρόνια, παιδί μου. Τόσο πολύ? Ναι, ναι, ναι. Παιδί μου, σοβά, σήμερα αυτές οι υποθέσεις δεν θα τις δικάσω. Να μαζέψεις τα χαρτιά σου, αυτές που αφορούν αυτές τις υποθέσεις, και να βάλεις να αρχίσεις να διαβάζεις για την υπόθεση που θέλουμε να ασχοληθούμε. Λοιπόν, η αξιότιμος κυρία Ναταλία Αμπασβίλη, χείρα του συγχωρεμένου, του παλιού μας κυβερνήτη, του Γιώργη Αμπασβίλη, ζητάει από το σεβαστό δικαστήριο να βγάλει μια απόφαση που να λέει ότι πρέπει να πάρει πίσω το παιδί της. Το παιδί της. Ναι, το παιδί της. Αυτό εκεί. Αυτό το παιδί είναι δικό σας, κυρία μου. Μάλιστα, κύριε δικαστά. Το μωρό, ο Μιχαήλ, ο Μιχαλάκης. Και αυτή η κοπέλα που το κρατάει στην αγκαλιά της, ποια είναι? Είναι μια υπηρέτρια, μια... Παρακαλώ, παρακαλώ, κυρία μου, αφήστε, μην κουράζεστε. Θα μας τα πει η ίδια ποια είναι. Για έλα εδώ εσύ, κοπέλα μου. Πόσο...